Σήμερα περιοδιών σήμερα από το πρωί συναντήκατε με αρκετούς εκπροσώπους φορέων, με κόσμο φορέων και όχι μόνο, δύο κουβέντες. Ναι, είχαμε την ευκαιρία σήμερα στο πλαίσιο της διήμερης της εξόρμησης στη Δυτική Μακεδονία να συναντηθούμε με φορείς και κυρίως με απλούς πολίτες, θα έλεγα, γιατί και αυτό έχει δικιά του σημασία στην Πτολεμαΐδα. Εκείνο το οποίο μας καταθέσανε όλες και όλοι ήταν την αγωνία τους, όχι μόνο για τα ζητήματα της πανδημίας, που δικαιολογημένα είναι στο προσκήνιο, αλλά και για τα θέματα της ακρίβειας και βέβαια τα ιδιαίτερα ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας και του οικονομού Κοζάνης της απολυτινητοποίησης. Μιας επιλογής η οποία γίνεται χωρίς σχέδιο και με πρόχειρο τρόπο. Με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις από αυτό τον επιπόλαιο σχεδιασμό να είναι μεγάλες, αρνητικές και μια ολόκληρη περιοχή να καταδικάζεται στο βαθύ σκοτάδι. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσεις, για να καταθέσουμε τις δικές μας, δικιά μας ενεργεία τις προτάσεις, έτσι ώστε η αναγκαστική επιλογή της απολυμνητοποίησης, μια επιλογή η οποία στρατηγικά την αποδέχονται όλοι, να γίνει με τον πιο ομαλό τρόπο και διασφαλίζοντας τα εισοδήματα και ταυτόχρονα προωθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής της Μακεδονίας. Άρα μια επίσκεψη αυτή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, και αυτός θα έχει συμβάσει να δείξει, αυτός ο σκοπός θα διανύσει την επίσκεψη και γενικότερα και των επισκέψεων του Διημέρου κλιματιού σε όλη την Μακεδονία. Ναι, νομίζω ότι είναι φανερό από αυτά που σας είπα ότι ο σκοπός είναι αυτός ακριβώς που σας είπα. Είναι, καταρχήν είναι η τρίτη εξόρμηση που γίνεται εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην περιφέρεια. Είναι η τρίτη περιοχή που επισκέπτει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συνεχιστεί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τουλάχιστον το τέλος Φεβρουαρίου που έχει προγραμματιστεί να γίνει το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όμως αυτή η επικοινωνία γίνεται καθώς τα προβλήματα τρέχουν. Και ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε και εσείς, η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι το λιγότερο ακατανόητη και θα επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Αναφέρομαι σε αυτό το χαράτσι των 100 ευρώ. Ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος, ο εμβολιασμός πρέπει να επεκταθεί και σε όσους δεν το έχουν κάνει. Είναι θέμα πια, αν θέλετε, ζωής και αυτό καλούμε τον κόσμο να κάνει, αλλά αυτό πρέπει να εξηγηθεί με επιχειρήματα, με επιστημονική τεκμηρίωση και όχι να προσπαθεί η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, να μαλώνει τον κόσμο για να καλύψει τις δικές του αστοχίες διαχείριση της πανδημίας. Κύριε Σκουβλέτη, επειδή αναφερθήκατε και στην απολυμνητοποίηση, η εναλλακτική της απολυμνητοποίησης όπως την κατέθεσε η κυβέρνηση πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνει μέσα ίσως παρατάσεις μονάδων ή επέκταση του λιγνίτη για την καύση. Εμείς είχαμε καταθέσει, όπως γνωρίζετε, το δικό μας σχέδιο για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας με διαφορετικές ημερομηνίες. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι κάποια πράγματα αλλάζουν, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους στόχους που θέτει η ίδια η χώρα, αλλά που βάζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτή η επίσπευση έγινε με έναν επιπόλαιο τρόπο από τον Πρωθυπουργό, θυμόσαστε, σύνολο του ΟΗΕ, χωρίς να το ξέρουν ούτε καν οι ίδιοι οι υπουργοί του και χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εκεί λοιπόν εμείς εστιάζουμε την κριτική μας. Έχουμε περάσει 2,5 χρόνια αυτή τη στιγμή διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει γίνει τίποτα παρά μόνο λόγια. Έχουν χαθεί 3.000 θέσεις εργασίας, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην περιοχή. Και ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Γιατί η υπόθεση, για παράδειγμα, της αποκατάστασης των αναφών, που είναι μια επιλογή που θα μπορούσε να απασχολήσει χιλιάδες ανθρώπους άμεσα, δεν έχει ξεκινήσει.
Από εκεί και πέρα και το Πανεπιστήμιο πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε να υπάρξουν μελέτες και να αναδείξει μια διαφορετική προοπτική. Αλλά το Πανεπιστήμιο το υπονομεύει όμως η ίδια κυβέρνηση με την ειδική βάση εισαγωγής που έχει βάλει. Γνωρίζετε ότι οι προτελτής φέτος στις σχολές του Πανεπιστήμιου της Δυτικής Μακεδονίας μειωθήκανε στα μισά περίπου. Αυτός από την Ελμάρα οδηγείται ένα αναγκαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα για την περιοχή, οδηγείται σε μαρασμό. Τι να τα κάνουμε λοιπόν τα ωραία λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος, όταν τελικά αυτή η επιλογή είναι κατόνομα φιλοπεριβαλλοντική. Διότι το να προκρίνεις το φυσικό αέριο έναντι του λιγνίτη, βεβαίως μπορεί να το φυσικό αέριο να είναι στοιχειωδώς ελάχιστα, ας πούμε, λιγότερο επιβαρυντικό, δεν είναι όμως η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Άρα άλλου του συμφέροντα θέλεις να υπηρετήσεις όταν κάνεις αυτή την επιλογή. Και κυρίως, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα του στο πιθανό θάνατο.